Πώς να τρως ό,τι θες με μηδέν στερήσεις. Τώρα το Πάσχα είναι εδώ στη γωνία. Θέλουμε όλοι να χάσουμε μερικά κιλάκια και το νούμερο ένα τι είναι. Θέλω να τρώω ό,τι θέλω, δεν θέλω να στερούμε. Όταν λέμε χωρίς στερήσεις, συγκρίνουμε τη διαλυματική ή τη δίαιτα που κάνουμε με μια τυπική πατροπαράδοτη διατροφή. Όχι καν δίαιτα, ελληνική μεσογειακή διατροφή. Τι σημαίνει αυτό. Κοτόπουλο με πατάτες, γίγαντες, φακές, μουσακά, κανένα μουσακά, κανένα παστίτσιο, τίποτα γεμιστά. Αυτό είναι το μενού. 7 φαγητά, ένα διαφορετικό φαγητό κάθε μέρα. Όταν βγεις, θα φας και θα το ευχαριστηθείς. Και ανακυκλώνονται κάθε εβδομάδα με μία-δύο αλλαγές. Αυτό είναι. Τώρα, ο μέσος Έλληνας, εντάξει, που θα φάει τα φαγητά στο σπίτι και όταν θα βγει θέλει να φάει. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, είναι απλό. Περνάς και καλύτερα από πριν. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, αυτή η διατροφή που κάνεις από τότε που είσαι 3, που είσαι 1, από τότε που έχεις γεννηθεί, που στο έχει κάνει η μάνα σου και μετά η γυναίκα σου ή οτιδήποτε. Είναι και λίγο για τον μπούτσερ, παιδί μου. Μεταξύ μας τώρα. Φτιάξουμε πρώτα μια ρουτίνα που να μπορούμε να ακολουθήσουμε. Θα αλλάξουμε τα φαγητά που τρώμε ήδη και θα φτιάξουμε ένα πλάνο για όταν βγαίνουμε, για τα τσίτ μας. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, το πιο βασικό σημείο καταλήτης είναι ότι δεν πρέπει να τρως πρωινό. Το πρωινό, 9,5 στις 10 φορές, είναι για τα σκουπίδια. Το πρωινό ενός μέσου Έλληνα είναι μια κουράδα και μισή. Είναι μπουγάτσα με μίλκο. Είναι φραπές, γλυκός, μέτριος ή μεγάλα. Είναι καπουτσίνα, μαλακίες, εντάξει. Αυτό δεν μετράει σαν φάει, δεν μετράει σαν φάει, αλλά είναι 700 θερμίδες. Μια χαρά μετράει. Μετράει, μετράει! Μετράει! Τι πρέπει να κάνεις. Να το ράψεις επιτέλους, ρε μπρο. Να το ράψεις επιτέλους, το ρημάδι, ράψω, ράψω. Ράψω το ρημάδι αυτό εδώ πέρα. Λίγο, λίγο, λίγο. Δοκίμασέ το για 2 εβδομάδες να δεις τι θα γίνει, ρε φίλε. Οπότε, πρωινό χ, δεκατιάνο χ, θα φάμε το μεσημέρι. Καφέ σκέτο, καφέ σκέτο, καφέ σκέτο, καφέ σκέτο. Το στομάχι μου σταρώ. Τσάι! Σκέτο. Καφέ δε σκέτη. Αν σε πειράζουν το στομάχι, πάρει καλύτερο καφέ. Όχι φραπέ, που είναι μια πυρηνική βόμβα στο στομάχι. Θα πάρεις φρέντο εσπρέσο, φιλτραρισμένο καφέ ελληνικό. Εντάξει. Και άλλο ένα καφέ, 2. Όποτε πεινά, θα πίνει καφέ, σκοτώνει την πείνα. Εντάξει. Αν δεν μπορείς τον καφέ, τσάι σκέτο, μαύρο, εντάξει. Έρχεται το μεσημέρι, ωραία. Φας στο σπίτι, φας στο γραφείο, εντάξει. Τι τρως κανονικά, φακές, κοτόπουλο με πατάτες, γίγαντες, χάλια τρόφες, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα χάλια αυτά. Εντάξει, μπορεί να βγουν και ωραία, μπορεί να βγουν και χάλια, εντάξει. Οπότε τι θα το κάνεις αυτό, θα το αντικαταστήσεις με μια από τις συνταγές του σαρούκλα. Είναι απλά τα πράγματα. Φας αυγόφετα, φας κρέπα, ετοιμάζεις σε 2 λεπτά, ράψ, έχουμε όλες τις συνταγές στο κανάλι μου, πάνε δε στο κανάλι, εντάξει, παγωτό μηδέν θερμίδων, εξαιρετικές επιλογές, εντάξει, και είναι όλα μηδέν θερμίδες ή σχεδόν μηδέν, και αδυνατίζουνε, τίγκα στην πρωτεΐνη, ωραία, λοιπόν, οπότε φας ένα τέτοιο το μεσημέρι, ένα απλό σνακ, μετά, και το βράδυ, μένει το βράδυ. Τώρα, το βράδυ, αν ξεφύγεις λίγο, δεν πειράζει, γιατί πρόσεχες όλη τη μέρα. Θες να φας popcorn, θες να φας και άλλο παγωτό, θες να φας ένα κανονικό γεύμα, φακές σου, λείψαν οι φακές σου, κοντόπουλο με πατάτες, μπορείς. Και θα χάνεις. Τώρα, αν βγεις μια φορά την εβδομάδα, προσέχεις τι τρως ως προς το. Μη φας μπριζόλα ουάγκου, φάει, ξέρω εγώ, αστακό. Η καβούρι, η καλαμάρι ψητό, η χταπόδι ψητό. Εντάξει. Μη φας τηγανιτές πατάτες, φάε. Ψητό μανιταράκι. Μανιτάρι, πλευρό τους, στη σχάρα. Μπαμ. Οπότε βρίσκεις κάποια φαγητά που μπορείς να τρως, διαλέγεις 2-3 πιάτα και τρως σε καθημερινή βάση. Όποτε βγαίνεις, τρως, προσέχεις λίγο τι τρως και χάνεις. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Εντάξει. Εάν είσαι σοβαρός και θες να το κάνεις αυτό, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο και να κλείσεις ένα δωρεάν τηλεφωνικό ραντεβού μαζί μας, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, να τα βάλουμε κάτω, να φτιάξουμε ένα πλάνο για σένα. Και να κάνουμε λίγο πανικό. Εντάξει, λοιπόν, αυτά τα ολίγα, τα πούμε στο επόμενο βίντεο.